Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος. Χρόνια πολλά στον Σπύρο και στη Σπυριδούλα. Γιορτάζετε ρε φωσουμπίλη μου? Α, να το χαίρεστε ρε φίλε. Είδες, από την ώρα για μπλε μαθαίνεις αποκαλύψεις. Ξεκινάμε ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Χρόνια πολλά στον αδερφό του Βασίλη Καβαδία, δηλαδή στο Σπύρο Καβαδία. Έτσι, στο Σπύρο Καβαδία, χρόνια πολλά. Έχουμε κανέναν εδώ? Έχουμε. Μπα. Σπυριδούλα έχουμε. Εύκολα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας, ο αδερφός του γνωστού του Σπύρου Καβαδία. Απέναντί μου στη ρύμνηση του ήχου, στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές μας, ακροάτριες. Θα έχουμε χαρίλαο σε πολύ λίγο, Τρίτη σήμερα. Είπαμε να τον επαναφέρουμε στην τάξη, γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, νομίζω Πέμπτη, τον βγάζαμε. Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue libero παπάκι yahoo.gr. Το 2310-287-38 για σε λίγο θα το χρησιμοποιήσετε. Έχετε το νου σας. Έχετε το νου σας. Κάτι θα γίνει σε λίγο. Κάτι θα γίνει. Ο χορηγός μας είναι κοντά μας φυσικά. Τζάκια Βολκάνο στο Ρετζίκι, Λεωφόρος Παπανικολάου 1, 2310-676-643. Για εσάς που δεν έχετε τζάκι να βάλετε και για εσάς που έχετε τζάκι και θέλετε να το μετατρέψετε σε ενεργειακό, ενεργειακά τζάκια ελληνικής κατασκευής, Τζάκια Βολκάνο. Για να μην κρυώνετε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας προσέχουμε, για να μην μας πάθετε τίποτα και μας κρυολογήσετε. Αύριο έχουμε πλούσια αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο στις 3. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε στην Έδεσσα για την περιγραφή του αγώνα Εδεσαϊκός Ηρακλής. Στις 5 δεν μπορούμε να είμαστε στην Αθήνα, αλλά θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αγώνα Αμίντας Ηρακλής, εξαναβολή αναμέτρηση στην Α2 του μπάσκετ. Στις 7 Παναχαϊκή Ηρακλής στην Πάτρα για την Α1 του βόλεϊ εμβόλυμη αγωνιστική. Στις 7 και 4, τώρα Χαρίλαος Χαρίτων. Καλησπέρα, Χαρίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι καλησπέρα μου κάνεις? Καλά, φίλε, τι να κάνω. Καλά είσαι, δόξα τω Θεώ. Στις προβλέψεις μου δεν πήγα πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Ναι, καλά, εντάξει, επειδή είσαι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Έπιασα. Εντάξει, το μπάσκετ δεν το περίμενα, ρε παιδί μου. Δεν το περίμενα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή το είδα το ματς από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά. Ακόμα και στο συν 10 που ήταν ο Ηρακλής, το βλέπα το έργο. Θα μου πεις τώρα μας το λες. Μετά. Ναι. Αλλά έχω μάρτυρα τον κολλητό μου, τον φίλο μου, τον Χάρη, που το βλέπαμε μαζί και όταν ήμασταν στο συν 10 του έλεγα κάτι δεν μ' αρέσει. Να αρχίσαν τα τρίποντα ο Λιακόπουλος και ο Τσαλδάρης και λείπει και να η διαφορά ροκανίστηκε και να έγινε αυτό που έγινε. Φίλε μου, θα χρησιμοποιήσω την άποψη. Και το κάτι δεν μου αρέσει, το λέμε με καιρό τώρα εμείς οι δύο εδώ. Φίλων μου μπασκετικών, ότι αυτή η ομάδα, ό,τι και ρόστερ να έχει, ναι, θα έχει τα ίδια προβλήματα. Αυτό αποδεικνύεται. Δυστυχώς. Τώρα, τι φταίει? Προφανώς ο σταθερός άξονας της. Ποιος είναι ο σταθερός άξονας? Δεν είμαστε εμείς που θα τον υποδείξουμε και θα τον καταδείξουμε. Ναι. Εφόσον αλλάζουν οι παίκτες, ενισχύεται η ομάδα και κάτι δεν πάει καλά, να δούμε, να περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε πώς θα πάνε. Τώρα έχει αυτή τη διάδα, βέβαια τον Δούκα κανείς δεν τον υπολογίζει ως αντίπαλο. Ας κερδιθεί το παιχνίδι αύριο, που νομίζω είναι δύσκολο με τον Αμίντα στην Αθήνα. Και μετά το βλέπουμε. Είναι δύσκολο γιατί είναι αντίθετες πορείες. Δηλαδή ο Αμίντας παίζει παραπάνω από ό,τι τον περιμένανε. Ναι. Και ο Ηρακλής παίζει παρακάτω.
Και ο Ηρακλής παίζει παρακάτω, ναι. Μπράβο. Και αυτός που παίζει παραπάνω σε έχει στην έδρα του. Πώς να μην είναι δύσκολο παιχνίδι. Φυσικά είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι. Δεν το συζητάμε. Είναι και, και δυστυχώς το Σάββατο έγινε, Χαρίλα μου, αυτό που συζητούσαμε και το καλοκαίρι, αυτό που συζητούσαμε πόσο μάλλον όταν ξεκινούσαν τα παιχνίδια, ότι ο Ηρακλής κερδίζει δύσκολα και κάποια στιγμή θα γίνει η στραβή. Έγινε στην Πάτρα, λέμε εντάξει, εκτός έδρας αυτά τα μάτσα ο Ηρακλής δεν τα έχει, αναμενόμενο, αλλά πλέον γίνεται και εδώ. Ναι, κοίταξε, σε σχέση με πέρσι η regular season κυλάει πάρα πολύ άσχημα για τον Ηρακλή, Γιώργο. Ναι. Πρώτα απ' όλα με την Πάτρα που ανέφερες, απόλεσε το προνόμιο του ΑΕΤΗ του πάρα πολύ νωρίς η ομάδα. Που δεν το απόλεσε πέρσι. Κάνω συγκρίσεις ομοίων πραγμάτων. Βεβαίως. Τώρα, όχι μόνο απόλεσε γενικά το αίτητο, αλλά απόλεσε και το αίτητο της έδρας πάρα πολύ γρήγορα. Και από ποιον, δηλαδή οι δύο ήττες έγιναν όχι από την Καστοριά, κάποια έκπληξη ας πούμε, ή από το ψυχικό, αλλά από ομάδες που θεωρούνται συνδιεκδικήτριες. Λοιπόν, ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Επειδή η ομάδα θα κάνει και άλλες ήττες, και επειδή είδαμε πέρσι ότι το να είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά δεν μας βοήθησε, και επειδή πάλι θα πω, οι φετινοί συνδιεκδικητές πλην του Περιστερίου δεν είναι τόσο δυνατοί όπως οι περσινοί. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Περιστέρι, εντάξει, βγάλ το έξω. Μπορεί να είναι ο φάρος, ας πούμε, της χρονιάς. Η ομάδα που πραγματικά... Όχι ο φάρος, ο Πανιώνιος θα είναι. Που είναι όχι, θέλω να πω πραγματικά ποιος ήταν καλός, όχι ποιος ήταν πρώτος. Ναι. Αλλά δεν βλέπω τώρα για να έρθω στα λόγια σου κάποιον Πανιώνιο. Ή αν θέλεις κάποιον Φάρο, αν το πας με τη βαθμολογική κατάταξη. Εγώ το πάω με την αγωνιστική αξία. Δεν είναι δηλαδή η δόξα Λευκάδας κάτι το φοβερό μπροστά στον Ηρακλή, αν ο Ηρακλής παίξει μπάσκετ, αν μονταριστεί για να παίξει μπάσκετ. Αυτή η ομάδα, αυτό το υλικό, αυτό το ρόστερ. Ξέρεις τώρα τι με έκανες να θυμηθώ. Ούτε η δόξα Λευκάδας, ούτε ο Απόλλων Πατρών, ούτε ο Χολαργός πιστεύω ότι είναι ο περσινός Πανιώνιος. Οπότε ο Ηρακλής να κοιτάξει στο βάθος, να κοιτάξει την προοπτική των play-offs. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν θέλουμε να λέμε χαζομάρες, να λέμε χαζομάρες. Ότι θα βγει η πρωταθλητής ο Ηρακλής. Όχι. Όλα δείχνουν ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει το Περιστέρι. Δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν είναι. Το καλοκαίρι δεν θέλαμε να λέμε τίποτα γιατί θα μας λέγανε όχι μωρέ. Και τι έχει το Περιστέρι, 1000 ευρώ budget παραπάνω από εμάς έχει. Και ας να δούμε και όταν θα παίξουμε με το Περιστέρι, αν θα μας καταφέρει εμάς. Καλά, μιας και το ανέφερες το καλοκαίρι, πολλά μας λέγανε όταν είχαμε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες, έτσι. Και ειδικά όταν μιλούσαμε μαζί ταυτόχρονα στον αέρα, τέλος πάντων. Ας κοιτάξει ο Ηρακλής να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες ή αν θέλεις λιγότερες ήττες, να το πω έτσι, και να είναι απολύτως αποδοτικός και αποτελεσματικός όταν θα έρθει η ώρα των play-offs, γιατί από ό,τι δείχνει δεν τα γλιτώνει και φέτος τα play-offs. Δύο πράγματα μου θύμισες. Πρώτο. Εκτός, συγγνώμη, ναι. Παρένθεση και το κλείνω. Ναι. Αν η ομάδα αλλάξει άρδιν αγωνιστική συμπεριφορά, που μπορεί να το κάνει γιατί έχει το υλικό, παραδείγματος χάρη, ξαφνικά να άλλαζε τα δεδομένα ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ή κάποιος άλλος προπονητής, παιδί μου, ναι, να ανακάτευε την τράπουλα, αυτό το ρόστερ να παίξει στο βαθμό των δυνατών. Να έρθει αυτό το κλισέ που λέμε το ηλεκτροσόκ στα αποδυτήρια. Μπράβο, ναι. Όπως έγινε με το Φάρο πέρσι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Φάρος ήταν στις πρώτες αγωνιστικές μια ομάδα που έτρεχε τη μια σφαλιάρα. Αυτό είναι το ένα που μου θύμισες. Άλλαξε προπονητή, έδιωξε τον Τζόρτζεβιτς που πήγε τώρα στην Καρδίτσα. Mm. Δεν πήρε κανέναν ξένο. Σου λέει με σκορδίλι Κακαρούδη, τι το θέλω εκεί πέρα το ψηλό, το ξένο. Έπαιζε με σκορδίλι Κακαρούδη, είχε και τους άλλους παίκτες εκεί, τους πάρα πολύ καλούς που είχε. Και δεν σταμάτησε να κερδίζει μέχρι το τέλος, μέχρι και τα play-offs. Αν αλλάξει μπορεί η Δάλλος να έχει το μυαλό του στα play-offs να είναι καλά και να κάνει όσο δυνατόν λιγότερες νίκες, λιγότερες ήττες από εδώ και πέρα. Σε ακούω, Γιώργο. Δύο που μου θύμισες, ήδη το ένα το είπαμε μαζί. Ότι πέρυσι τέτοια περίοδο τον Φάρο τον παρομοιάζαμε όπως τώρα τη Δόξα Λευκάδας. Ακριβώς. Γιατί είχε παρόμοιο ξεκίνημα, δεν τον πολύ υπολογίζαμε. Ήτανε πέμπτο-έκτος ήτανε, συνεχώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Φάρος ανέβηκε πέρυσι στην κατηγορία, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση, συγγνώμη. Ήταν πέμπτη ή τέταρτη. Πέμπτη για να ήταν. Στην πέμπτη. Στην πέμπτη γιατί έπαιξε στο 2-4 με τον Ηρακλή. Ναι, μπράβο. Στο 2-5 μάλλον. Και στο 3-4 ήταν το άλλο ζευγάρι.
Το ποιο ήταν να δεις, ο Δούκας. Αστακός με τον Χολαργό. Όχι με τον Δούκα. Νομίζω με τον Δούκα ήταν. Αστακός με τον Δούκα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία. Το ένα είναι αυτό ότι η Λευκάδα με έκανε να θυμηθώ τον περσινό Φάρο. Ότι έλα μωρέ ποιος Φάρος, έλα μωρέ ποιος Φάρος, έλα μωρέ ποιος Φάρος. Με τον Αστακό και ο Φάρος με τον Δούκα και μετά. Σωστά, σωστά, σωστά. Και το δεύτερο είναι ότι... Άρα τερμάτισε στο 4 της συνολικής βαθμολογίας. Σωστά. Στην τελευταία. Όχι στην τελευταία. Όχι στην τελευταία. Στην πρώτη τελευταία. Ο Ηρακλής έπαιξε με τον τελευταίο. Μπράβο, ναι. Με τον ο Αστακός ήταν στο 5. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δικό μου λάθος. Και το δεύτερο πιο αισιόδοξο είναι ότι από τη στιγμή που το έκανε πέρυσι ο Φάρος, γιατί να μην το κάνει φέτος ο Ηρακλής. Γιατί αν συνεχίσει έτσι ο Ηρακλής, δεν αποκλείεται να μπει ως τελευταίο στα play-off. Ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μην ακουστούμε κακοί πάλι. Έχει γίνει ο Φάρος, άλλαξε προπονητή και αποδέσμευσε τον Τζόρτζεβιτς. Αυτές τις δύο κινήσεις. Γιατί ήταν πλήρης, όχι ότι λέω ότι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με παίκτη εμείς, απλώς ήταν πληρέστατος με Σκορδίλη, Κακαρούδη και τους άλλους ψηλούς που είχε. Ήταν πληρέστατος σε θέση των ψηλών. Και έναν παίκτη ο οποίος προφανώς δεν απέδιδε τότε καλά, τον αποδέσμευσε για να παίζουν οι άλλοι περισσότερο και άλλαξε και προπονητή. Και για να μην παρεξηγηθούμε πάλι, γιατί πάντα παρεξηγούμαστε, πρώτον οι κριτικές μας είναι καλοπροαίρετες μονίμως και δεύτερον μπορεί να αρχίζει η ομάδα να κάνει 10 στα 10 νίκες. Δεν σημαίνει ότι δεν μας έχει προβληματίσει μέχρι στιγμής. Σαφέστατα. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα λέμε όταν χάνει δικαιωθήκαμε. Δεν θέλουμε να δικαιωνόμαστε όταν χάνει η ομάδα. Θέλουμε να κερδίζει πάντα. Πάντα θέλουμε να κερδίζει και εμείς να μην δικαιωνόμαστε όταν λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, τη μία, τη δύο, τις τρεις, τις τέσσερις, τις πέντε, τις έξι, τις εφτά, ακόμα και στις νίκες φαινόταν το πράγμα, δυστυχώς τώρα ο προβληματισμός αυξήθηκε. Χάρη λέει μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις για την καλαθόσφαιρα? Ορίστε. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις για την καλαθόσφαιρα εν ώψη και του αυριανού αγώνα? Είναι κρίσιμη εβδομάδα και το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα δύο είναι πρώτο. Είναι αύριο στο κλειστό της Πυρκάλ, στον Ημιτό, με αντίπαλο τον Αμίντα, ο οποίος είναι μια σοβαρή ομάδα για την κατηγορία, μια ομάδα που παίζει παραπάνω από ό,τι μπορεί και παίρνει νίκες περισσότερες από ό,τι την είχαν προϋπολογίσει όσοι γνωρίζουν καλά το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που παίζει παρακάτω από ό,τι μπορεί. Μακάρι είπαμε ότι με νίκες σαν τον εθνικό και σαν αυτή του επί του εθνικού και με άμυνες όπως αυτή που έπαιξε ο Ηρακλής στον Πειραιά, ναι, η υπόθεση της ανόδου οπωσδήποτε έρχεται πιο κοντά, έτσι. Αλλά ξεχάσαμε να πούμε ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι οι άμυνες είναι μεγάλη υπόθεση για την άνοδο για τον Ηρακλή, επειδή ακριβώς είχε αυτά τα επιθετικά του. Αλλά όταν τα επιθετικά του παίρνουν τόσα ελεύθερα σουτ μέσα στο σπίτι τους, έχει σημασία το να σουτάρεις ελεύθερος μέσα στο σπίτι σου, έτσι. Mm-hmm. Όσοι έχουν μπάσκετ έχουν να το λένε αυτό το πράγμα. Παίρνουν τόσα ελεύθερα σουτ και τα χάνουν σχεδόν όλα, ιδίως στα κρίσιμα σημεία, ενώ έχεις τέτοια επιθετικά του, εκτός από τον Καγκαλούδη ο οποίος τα έβαλε όσα ήταν να βάλει, τότε πραγματικά θα πρέπει να σημειώνουμε ότι όχι μόνο χρειάζονται τέτοιες άμυνες όπως τον εθνικό, αλλά χρειάζεται και η ομάδα να βρει την επιθετική αποτελεσματικότητά της. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα ήταν τόσο άστοχος, για παράδειγμα, ο Κακαρούδης σε τόσο ελεύθερο, γιατί ο προπονητής, βέβαια, το μπάσκετ που ξέρει ο κ. Αλεξανδρής δεν το ξέρουμε ούτε κατά ένα εκατοστό, αλλά τον προπονητή τον πείραξε το γεγονός ότι η Δόξα Λευκάδας έπαιξε την τουριστική άμυνα, αυτή τη ζώνη. Ναι. Την κλειστή ζώνη, πολύ πίσω, σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα. Εγώ να πω αδαΐς δηλαδή ότι εμένα δεν με πείραξε, γιατί αν πρόσεξες, Γιώργο, που είπες ότι το μελέτησες, το είδες στο παιχνίδι, με αυτή την άμυνα μας έδωσε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Μας θέει η άμυνα. Και δυστυχώς δεν μπήκανε. Έπρεπε να χαιρόμαστε. Συγγνώμη ρε αγόρι μου, όταν εγώ έχω μία ομάδα η οποία έχει Γκαγκαλούδη, βγάζω έξω τον Τότσιο που ο Τότσιος δεν το έχει τόσο το περιφερειακό. Γκαγκαλούδη, Κακαρούδη, Αθανασούλα, Χαριτόπουλο που σωτάρει και αυτός απ' έξω, Καλαϊτζίδη, Γιαννάκηδη. Τότσιο. Ναι, ορίστε. Τότσιο είπαμε. Όχι, τον Τότσιο τον έβγαλα έξω. Α, τον έβγαλα, συγγνώμη. Γιατί έχει απαράδεκτο περιφερειακό σουτ. Ναι.
το απέδειξε. Οι υπόλοιποι όλοι σουτάρουν. Εντάξει, ο Καγκαλούδης έβαλε. Πόσα να βάλει ο Καγκαλούδης, έβαλε. Ναι. Όταν έχει τέτοιο σουτέρ και σου δίνονται τόσα ελεύθερα σου με αυτή την άμυνα, επιώνει άξιο τη μοίρα σου. Τι να πω. Το χειρότερο απ' όλα που γίνεται φέτος στο Ιβανόφιο, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι το εξής, ότι ο αντίπαλος πιστεύει ότι θα κερδίσει. Πέρυσι... Ναι, και το λέγανε όλη την εβδομάδα στη Λευκάδα, επειδή παρακολουθούσα τα ρεπορτάζ. Πέρυσι, όσοι ερχόντουσαν στο Ιβανόφιο... Θέλουν μια μεγάλη νίκη, έλεγαν. Μπράβο. Ναι. Πέρυσι, όσοι ερχόντουσαν στο Ιβανόφιο, ξέραν ότι θα χάσουν. Ερχόταν ο Φάρος, κέρδιζε 20 πόντους, γονάτισε. Το γύρισε ο Ηράκλης. Ερχόταν ο Πανιόνιος, κέρδιζε 11 πόντους, γονάτισε κι αυτός. Είναι αυτό που λέει ο παδικός κόσμος, μας πήρανε χαμπάρι. Μας πήρανε χαμπάρι, πετάνε από παντού την μπάλα και η μπάλα μπαίνει. Και αυτό είναι ψυχολογία. Όταν την πετάει από παντού ο Λιακόπουλος και μπαίνει. Όταν την πετάει από παντού ο Τσαλδάρης και μπαίνει. Όταν την πετάει. Ο Καλαμπάκας. Όταν την πετάει αυτός του Ερμία Γιάς, πώς τον λέγανε το Φαλακρούλι, που την πετούσε από παντού και έμπαινε στην πρεμιέρα. Ο Τσαμπαλής, μπράβο. Όταν βρίσκονται πάντα τέτοιοι που την πετάνε παντού και μπαίνει. Δεν το κάνουν σε όλα τα γήπεδα. Το κάνουν στο Ιβανόφιο. Γιατί. Όχι, σημαίνει ότι εδώ θα κάνουμε νίκη μαγιάς. Δηλαδή είναι μεν μαγιά αυτό που θα κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Και βαράνε και. Βαράνε. Ναι. Βαράνε, ναι. Και βαράνε πολλά ελεύθερα σούτρε, Χαριλέ μου. Πολλά ελεύθερα. Πολλά. Δεν παίζουμε καθόλου άμυνα, δεν το συζητάμε. Επίσης, αυτό που δεν κατάλαβα. Είπαμε προπονητές δεν είμαστε έτσι. Μπορεί κάποιος να μας κράζει ή να γελάει μαζί μας με αυτά που κάνουμε τώρα. Αλλά εγώ είδα από το πρώτο ημίχρονο το Λιακόπουλο να έχει 3 φάουλ. Δεν έγιναν ποτέ 4. Ναι, έγιναν κάποια αποσταρίσματα, αλλά δεν έπαιζε καθόλου άμυνα. Έγιναν και από τον Καλαϊτζίδη κάποια αποσταρίσματα. Γιατί για αν φορτωθεί με 4 ο Λιακόπουλος από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δεν θα είναι ο ίδιος μετά. Ο Χιλιακόπουλος, έτσι. Ο οποίος για μια ακόμη φορά... Όπως με το Φάρο, δεν μας σκότωσε τόσο πολύ με το περιφερειακό σου που δεν είναι το δυνατό του στοιχείο. Μας σκότωσε με αυτές τις διείσδυσεις. Στο τέλος έκανε μία διείσδυση πάλι που τον αφήσαμε ελεύθερο. Ναι. Ναι. Μπας περιπτώσει, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Η ομάδα έχει τρελές αδυναμίες, ενώ έχει ένα φοβερό ρόστερ. Εγώ τολμώ να πω ότι αυτό το ρόστερ, όπως είναι αυτούσιο, χωρίς Αμερικανό, πάλευε για τη σωτηρία του στην Basket League. Τολμώ να το πω γιατί βλέπω και τα παιχνίδια της Basket League. Ναι. Πάλευε για τη σωτηρία του. Δεν λέω ότι θα έμενε, αλλά πάλευε για τη σωτηρία του, χωρίς Αμερικανό. Και δεν μπορεί αυτό το ρόστερ να τα βγάλει πέρα με τις ομάδες της Α2. Ο Θανάσης, ο γνωστός φίλος μας, γράφει «Γεια σου Χαρίλα Εμπάς και Τόφατσα, τέρμα οι selfies, μόνο νίκες ως το τέλος του πρωταθλήματος». Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το λέει επειδή το έγραψα ο φίλος. Ναι, προφανώς. Πραγματικά δεν ξέρεις πόσοι με έχουν πιάσει μετά. Βέβαια, κατόπιν μετά Χριστών Προφήτες. Εντάξει, ναι. Μετά την ήττα βγάζουμε την αγανάκτησή μας. Μίλησα με κόσμο ο οποίος μου έλεγε το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται ρε φίλε όταν κερδίζουμε εδώ το ψυχικό ή στην καρδίτσα να βγάζουμε κλακ νικητήρια selfie το βράδυ. Περιμένουμε να δούμε στα social media κλακ νικητήρια selfie. Τώρα υπήρχε η συγγνώμη όμως. Υπήρχε το αντίθετο. Όταν χάνουμε η διαιτησία. Ναι, να σε σφάξει η διαιτησία, να μην έχεις αρνητική απόδοση εσύ μάλιστα, αλλά όταν η απόδοση σου είναι κραυγαλαία άσχημη και η διαιτησία όπως παραδέχεται ο ίδιος ο προπονητής σου κάνει πλημελήματα, ναι. Δεν γίνεται συνέχεια να φωνάζεις. Γιατί δηλαδή κάνουμε πέρα από όλα αυτά, κάνουμε και κακή επικοινωνιακή διαχείριση των εικών μας και των ητών μας. Βέβαια, εδώ οφείλω να πω ότι και ο Γκαγκαλούδης και ο Κακαρούδης στα ποσταρίσματά τους στα social media ζήτησαν συγγνώμη χωρίς να μένουν σε διαιτησίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού ήμασταν εγκληματίες κατά του εαυτού μας. Πάντως για το τελευταίο καλάθι έχει γίνει ένσταση από την Καϊρακλής. Τώρα, αν έχει κάποια τύχη. Έγινε ένσταση, ωραία, εντάξει. Αν και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Χαρίλα μου, το ανέφερα και χθες, νομίζω ότι είναι πιο σφαγή από τον buzzer beater αυτό που έγινε με τα 3-2 δευτερόλεπτα. Γιατί εκεί νομίζω ότι έχουν κάνει χοντρό λάθος. Πριν τις βολές. Ναι, γενικά έχουν κάνει. Εκεί κλέψαν ένα δευτερόλεπτο, έχω την αίσθηση. Αλλά τα μεγαλύτερα λάθη τα έκανε ο Ηρακλής και τα έκανε εις βάρος του εαυτού του. Ναι. Και κυρίως ας ελπίσουμε να υπάρξει μια νίκη αύριο στο κλειστό της Πυρκάλ και να μην. Μετά την νίκη να μην έχουμε selfie, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται.
ας την κρατήσουν αναμνηστική, ας τη βάλουν στο άλμπουμ. Εντάξει. Δηλαδή μικραίνει η ομάδα κατά τον τρόπο. Όπως σωστά είπες. Μικραίνει η ομάδα, σαν να είμαστε σε, σε πενταήμερη εκδρομή στο Λύκειο, μικραίνει η ομάδα και μεγεθύνονται οι ήττες μετά από τέτοιες ενέργειες μετά την νίκη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Και το δηλαδή, σέβομαι. Χτυπάει άσχημα, σέβομαι αυτό που λες. Πάτε, βγάλτε καμιά selfie τώρα. Κατάλαβες. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει και μια τεράστια διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Γιατί αν το buzzer beater του Γκαγκαλούδη μετρούσε, μπορεί να λέγαμε τα μισά από αυτά που λέμε τώρα. Δεν θα λέγαμε τίποτα. Μπορεί να μην λέγαμε και τίποτα. Βέβαια, μας βγάλαν την ψυχή. Ναι, και τα λοιπά. Το προβληματισμό μας, συγγνώμη, και σε ημέρες που ο Ηρακλής κέρδιζε, εμείς τον καταγράφαμε, αλλά δεν τον καταγράφαμε με τόσο. Πώς να το πω. Με τόσο ένταση όπως τώρα. Με και πικρό ναι. Τρόπο. Δυστυχώς το δοκάρι και μέσα είναι και στο μπάσκετ, έτσι. Είναι και στο μπάσκετ το δοκάρι και μέσα. Έχουμε χορηγό. Και έχουμε και κάτι ακόμα και χαρή λαέ μου, δύο λεπτά υπομονή να επανέλθουμε. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο από τώρα θα κερδίσουν αυτόματα πέντε προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στο Κατσάνιο. Πέντε προσκλήσεις που έχουν αγοραστεί από φύλαχλο του Ηρακλή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινώνησε σήμερα μαζί μου. Και μου λέει θέλω 5 Ηρακλά και να τα στείλω στο Μαργαρίτη και φυσικά τα 50 ευρώ να τα δώσει για την οικονομική ενίσχυση της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια, παίρνετε τηλέφωνο, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας για να τσιμπήσετε τις προσκλήσεις. Χαρίλα, είσαι εδώ? Εδώ είμαι, βεβαίως. Ένας φίλος που μάλλον έχει πάρα πολύ χιούμορ, ο Αστέρης, γράφει χρόνια πολλά στο Σπύρο Παπαθανασάκη με το καλό να επιστρέψει τον Ηρακλή της καρδιάς μας. Ναι. Συγγνώμη που γελάω. Μάλλον αυτό τρολάρετε ο φίλος. Ναι. Μάλλον αυτό τρολάρετε. Μέρα που είναι του Αγίου Σπυρίδωνος. Ναι, τρολάρετε είναι από τους πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων που έχουμε τσεκάρει κατά κύριο. Όχι, νομίζω και ανώλευκος είναι. Νομίζω και ανώλευκος είναι. Νομίζω είναι και ανώλευκος. Οι υπόλοιποι που είπες παρακολουθούν την εκπομπή λόγω της μουσικής μου. Το έχουν αποκαλύψει ότι τους αρέσει η μουσική που παίζουμε. Τι κάνουμε, έχουμε ποιότητα. Έχουμε ποιότητα. Να σου δώσω πάσα βολεϊκή, μιας και λέμε για Γιώργο Μαργαρίτη. Ναι, πες μου. Και να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο, αφού είναι και πρώτο χρονικά, τα πάμε έτσι, ανάποδα το πάμε. Για το βόλεϊ θέλω να σου δώσω πάσα, αν και τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές από το καλοκαίρι, για το ότι με βάση και αυτόν που έμαθα χθες, με βάση τη μικρή προσέλευση που δυστυχώς υπήρξε στο βόλεϊ το Σάββατο, την πλήρωσε το βόλεϊ λόγω του το ότι το μπάσκετ. Ήταν μοιραίο να συμβεί. Ναι, ήταν, το ξέρω, το ξέρω. Με βάση το ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο βόλεϊ εξακολουθούν και ματώνουν. Ναι. Και ήταν μοιραίο να συμβεί από τη στιγμή που το μπάσκετ έφαγε η κατραπακιά. Δηλαδή και ένας που είχε αποφασίσει. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Το τρέξιμο σου λέει άντε να φύγουμε για το σπίτι τώρα. Αλλά αν κάποιος ήθελε, το δεύτερο σετ το προλάβαινε. Γιατί έχω φίλους που το κάνανε. Ναι, που φύγανε δηλαδή με το που έληξε το μπάσκετ και προλάβαν το δεύτερο σετ και είδαν και μια σπουδαία νίκη, έτσι, μην το ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Εάν δεν πάει καλά και η συναυλία τώρα του Μαργαρίτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στη σεζόν βγήκαν διάρκειας, βγήκαν οι φανέλες, βγήκε, πώς το λένε, έγινε εδώ ο ραδιομαραθώνιος, άλλες κινήσεις κτλ. Τώρα γίνεται η συναυλία του Γιώργου του Μαργαρίτη. Αν δεν πάει καλά και η συναυλία, πολύ φοβάμαι και δεν είναι ότι το φοβάμαι εγώ ο Γιώργος, το φοβούνται πάνω απ' όλα αυτοί που διοικούν και το εξωτερικεύουν, δεν το κρατούν ως μυστικό, ότι η χρονιά δεν θα βγει οικονομικά. Ναι, βεβαίως, είναι σαφές. Είναι αφού είναι μετρημένα κουκιά, ρε φίλε. Δεν θα βγει. Μετρημένα κουκιά. Η πάσα που έπρεπε να μου κάνεις είναι ότι ο Ηρακλής έχει αποθεματικό, ρε φίλε. Έχει αποθεματικό, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις ένα τέτοιο υλικό που να αναπληρώνει τον Μπρούσαλη σε κάποιες αγωνιστικές κρίσιμες. Να σου τραυματίζεται ο Κιώσης να χάνει τη χρονιά και να βάζεις ένα παιδί που ουσιαστικά η μόνη του εμπειρία ήταν μια χρονιά στην Α2. Από το πουθενά στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Ο Φωτιάδη και να σου αναδεικνύεται κορυφαίος κεντρικός της αγωνιστικής. Ο Φωτιάδης λοιπόν έχει αναδειχθεί κορυφαίος κεντρικός της αγωνιστικής. Ναι. Είχε 12 πόντους, ήταν εκπληκτικός και στον μπλοκ και φυσικά στον πρώτο χρόνο
και είναι στην κορυφαία επτάδα της 7ης αγωνιστικής. Ο Νικηφόρος Σεραφείμ Φωτιάδης, 20χρονος, ύψος 1,94, κεντρικός του Ηρακλείου, μπες στη θέση του Κιώση. Αλλά, έρχομαι και στα δικά σου λόγια, ναι. Ούτως ή άλλως, είτε πίσω ότι θα δώσω την ευκαιρία λόγω και των στενών οικονομικών μου στον Φωτιάδη να είναι ο παρτενέρ του Φέργκισον στο κέντρο της ομάδας, είτε τον ξαναπάς πάλι σε ρόλο εφεδρικού, το βέβαιο είναι ότι ένας κεντρικός θα πρέπει να προωθηθεί στην ομάδα. Θα πρέπει, τώρα, αλλά... Θα είναι για εναλλακτική λύση, θα είναι από την Α2, θα είναι κανονική λύση σε επίπεδο Volley League δηλαδή. Δεν ξέρω, γιατί διαφορετικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, δεν βγαίνουν ούτε οι καθημερινές προπονήσεις με δύο κεντρικούς. Αλλά και για το κεντρικό που σωστά λες ότι πρέπει να έρθει, και εκεί χρήματα χρειάζονται, Χαρίλα. Και εκεί χρήματα χρειάζονται, ναι. Σαφέστατα. Χρειάζονται χρήματα για αρκετά πράγματα. Πρώτον, να τηρηθούν οι διακανονισμοί από πέρυσι. Δεύτερον, να είναι σωστός ο Ηρακλής στην αδειοδότηση. Γιατί αν δεν είσαι σωστός στην αδειοδότηση, θα έχεις μετά συνέπειες. Το ότι πήρε αδειοδότηση το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι μέσα στη σεζόν είναι τρία πουλάκια κάθονται. Πρέπει να είσαι σωστός, τυπικός σε όλους αυτούς τους διακανονισμούς, υπογραφές που έχεις βάλει. Μα και πέρσι η ομάδα, Λεβέντη μου, είχε αδειοδοτηθεί και προκειμένου να μην εξοκύλει κι άλλο, ναι, αναγκάθηκε να αποδεχθεί αποδεσμεύσεις παικτών, ναι, από τα μέσα της χρονιάς και μετά. Που αυτό δεν θέλουμε να γίνει σε καμία περίπτωση φέτος. Γι' αυτό πρέπει όλοι να πάνε στο κατσάνιο, στο παιχνίδι με τον Να γεμίσουν όμως και τη Μίκρα το Σάββατο με τον Παμβοχαϊκό το απόγευμα στις 6.30. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνει και αυτό. Αν και αύριο παρεμβάλλεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αν και είναι μονότονο να το λέμε, συμφωνώ πλέον, ο Φίνικας μας το απέδειξε ξεκάθαρα με τη νέα ήττα που έκανε, ότι και ο Φίνικας συγκαταλέγεται στη μεγάλη δεύτερη ταχύτητα του πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα καθαρά δύο ταχυτήτων. Για μένα είναι ένα πρωτάθλημα 2,5 ταχυτήτων, να το πω έτσι, γιατί μία ταχύτητα από μόνος του είναι ο Ολυμπιακός και μία άλλη ταχύτητα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη ταχύτητα. Και όλοι οι υπόλοιποι βράζουν στο ίδιο καθένα. Και όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή, μπορεί ο οποιοσδήποτε να κερδίσει τον οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Δηλαδή ακόμα και στην έδρα του άλλου να κερδίσει. Οπότε έχουμε άλλο ένα από τα πολλά ντέρμπι, αυτή τη φορά με την Παναχαϊκή κάτω στο κουκούλι. Και εκεί θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε, όπως είπε και ο Γιάννης Ορφανός, για από αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα, τα τρία έβαζε και την Κηφισιά μέσα. Με την Κηφισιά πήραμε το απόλυτο, μπράβο, ναι, μας. Ναι. Να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερους βαθμούς. Δηλαδή υπολογίζει ακόμη και νίκη στο tie break. Ακόμη και νίκη στο tie break είναι πολύτιμη. Και η Βόχα αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ναι, αρχίζει, ναι, και ανεβαίνει. Ήταν από τις ομάδες μετά το Φίνικα Σύρου που θεωρείται ότι θα είναι αυτές που θα ξεφύγουν από τη μεγάλη ταχύτητα του πρωταθλήματος, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει ξεφύγει. Εγώ βλέπω πρώτα το παιχνίδι αύριο 7 η ώρα στην Πάτρα και βλέπουμε για το άλλο. Απλά είναι κατεπήγον. Είναι κατεπήγον να γεμίσει το Σάββατο η Μίκρα και δεν υπάρχει κάτι άλλο το Σάββατο. Ναι. Η μπάλα παίζει Κυριακή, το μπάσκετ παίζει στο Δούκα στην Αθήνα. Οπότε το Σάββατο, ναι, είναι καθαρά βολέι, Ηρακλής Παμβοχαϊκός στις 6.30. Είναι κατεπήγον να γεμίσει η Μίκρα και είναι κατεπήγον επίσης όχι μόνο να γεμίσει το Κατσάνιο, αλλά να δοθούν όσα. Πώς το λένε. Να υπάρχουν όσα περισσότερα έσοδα μπορεί να υπάρχουν από αυτή την ιστορία. Γιατί δεν είναι μόνο τα 10 ευρώ, μπορείς και εκεί να κάνεις κατανάλωση, να πιεις και τα λοιπά, να δώσεις παραπάνω χρήματα να πάνε στα ταμεία του Ηρακλή. Για την οποία συναυλία του Μαργαρίτη έχουμε προσκλήσεις, 5 στον αριθμό, έχετε καλέσει η μισή. Θα πει κάποιος, τι είναι το μισή, ρε μεγάλε, από το 5 δεν γίνεται. Γίνεται. Ρε φίλε, το είπες και το άκουσα εγώ περίεργος τώρα, ναι, και θέλω να ρωτήσω, ναι, γιατί στο αναψυκτήριο της Μίκρας ο Ηρακλής έχει ποσοστό επί των κερδών στα παιχνίδια. Δεν είναι Μίκρα, είναι Κατσάνιο. Όχι ρε, λέω για το... Α, δεν έλεγες για το παιχνίδι με τον Παμβοχαϊκό. Όχι, για το Μαργαρίτη λέω, για το Μαργαρίτη. Α, λέω. Μάλιστα, εντάξει, φυσικά. Η, ναι, κατανάλωση εγώ μιλάω για το Μαργαρίτη. Για τη Μίκρα έλεγες και λέω τι όχι, 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 έχει άλλος. Όχι, όχι, όχι. Να πιει. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Έχουμε προσκλήσεις για εσάς, έχουμε δωρεάν, θα μπείτε μέσα. Για όσους δεν έχουν τα 10 ευρώ, είναι αγορασμένες οι προσκλήσεις από φίλο του Ηρακλή που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Όσοι θέλουν να πάρουν την πρόσκληση που κοστίζει 10 ευρώ, θα την πάρουν κούτρα, να πάνε την άλλη Τετάρτη 20 του μηνός να απολαύσουν τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη και να πιάσουν και τόπο τα 50 ευρώ που έδωσε ο, πώς τους λες, καλό φίλος, φιλόκαλος.
Ο φιλόκαλος φίλος του Ηρακλή που θα δώσει 50 ευρώ για να ενισχύσει την ομάδα. Τι λέγαμε, για το αυριανό λέγαμε. Για το βόλεϊ, για το βόλεϊ. 7 η ώρα. 7 η ώρα. 7 η ώρα είναι ο ψεύτης είναι και παίκτης και προπονητής ή όχι. Το προπονητή θα σε γελάσω. Θες να το δω λίγο. Παίκτης είναι σίγουρα. Έτσι. Παίκτης είναι σίγουρα, αλλά να δω λίγο και το περίμενα. Απλώς εγώ να συμπληρώσω ότι όπως σου είπα για τον Νικηφόρο Φωτιάδη ότι είναι ο κεντρικός της αγωνιστικής. Ναι. Στη δεύτερη επτάδα της αγωνιστικής ο Ηρακλής έχει πάλι δύο παίκτες. Έχει τον Κώστα Μπρούσαλη στην επαναφορά του και τον Απόστολο Αρμενάκη διαγώνια. Δηλαδή αναπληρωματικός πασαδόρος, δεύτερος καλύτερος πασαδόρος της αγωνιστικής ο Μπρούσαλης και δεύτερος καλύτερος διαγώνιος της αγωνιστικής ο Αρμενάκης. Απορώ Γιώργο, για ποιο λόγο δεν αναδείχθηκε καλύτερος λίμπερο της αγωνιστικής ο Λάμπης Μπαμπαλιούτας. Εγώ στα στατιστικά του είδα 97% υποδοχή. Ποιον βάλανε? Στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Δεν πρόσεξα, αλλά είδα ότι δεν είναι ο Μπαμπαλιούτας. Προπονητής εδώ γράφει στο site της Λίγκας Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Άρα δεν είναι ο ψεύτης. Ο ψεύτης είναι μόνο διαγώνιος. Και έχει και γυναίκα βοηθό. Έτσι πρέπει. Τώρα κάτσε να... Τι είπαμε, να βρούμε το καλύτερο λίμπερο, θες να βρούμε? Ναι, αν θέλεις άνοιξε λίγο το site της Volley League, γιατί εγώ πρόσεξα και μετέφερα στην Blue Arena μόνο... Το άνοιξα και πού να πάω τώρα, πού να πάω, περίμενε. Όχι, πού να πάω, πρόγραμμα διαιτητές. Volley League στη ροή των θεμάτων έχει MVP της αγωνιστικής ο Σπυριούνης του Εθνικού. Εκεί θα πατήσεις και θα δεις και τις επτάδες. Πού είναι ο Ανάτος, ο Κυριάκος Σπυριούνης, έλα, τον βρήκα. Ναι. Λοιπόν, Σπυριούνης. Εγώ το μόνο Σπυριούνη που ξέρω... Λίμπερο βγήκε ο Μπόγιαν Ραϊκόβιτς... Είναι ο στρατηγός πολιτικός του Πασόκ. Ναι, Λίμπερο βγήκε ο Μπόγιαν Ραϊκόβιτς της Νίκης Αιγινίου. Μάλιστα. Και δεύτερος Λίμπερο... Ο Θάνος Παπαδημητρίου. Μάλιστα. Γιατί είδα τα στατιστικά του Μπαμπαλιούτα που ήταν 97%. 97% είναι το σύνολο, οι άριστες πόσο είναι? Ναι, εντάξει, δεν είδα τις άριστες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φτάνει στο σύνολο 97%. Δεν μπορεί να σε φαίνεται οι άλλοι ήταν καλύτεροι στις άριστες υποδοχές. Μήπως είναι καλύτερο το ποσοστό τους στη διαφορά, στις ναι. Άριστες υποδοχές. Για κάτσε να δούμε τι έκανε ο Λάμπης. Ο Λάμπης, πού είναι ο Λάμπης. 97-83, πολύ καλό είναι πάλι. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Τώρα εκνευρίστηκα. Θα δω τι κάνανε και οι υπόλοιποι. Σφαγή του Λάμπη Μπαμπαλιούτα. Τι κάνανε οι υπόλοιποι, γιατί τώρα στεναχωριέμαι με αυτά τα πράγματα. Όχι σοβαρά τώρα, εγώ γιατί. Αλλά Νικηφόρος Φωτιάδης, Νικηφόρος Φωτιάδης. Η μεγαλύτερη έκπληξη για σένα είναι ο Φωτιάδης ή ο Ευγενίδης. Ή και οι δύο. Και οι δύο σίγουρα είναι. Να σου πω γιατί ο Φωτιάδης, διότι ο Ευγενίδης δεν το συνέχισε. Δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια πήρε πολλές βοήθειες από το Σκαρλατίδη ο Ευγενίδης. Δεν το ενώ ο Φωτιάδης είναι μόνος του. Ενώ ο Φωτιάδης είναι καραμπινάτος. Αυτός και ο Φέργκισον δεν έχει κάποιος να τους αντικαταστήσει. Και στην προπόνηση δεν έχει κάποιος. Ναι, δεν έχει κάποιον. Και φάνηκε γιατί τον είδα και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά και στον μπλοκ το παιδί και στον πρώτο χρόνο. Ο εκνευρισμός μου αυξάνεται γιατί ο Ραϊκόβιτς έχει 67% και 33 άριστες μας δουλεύουν. Γιατί να σου πω. Άρα είναι δημόσιες σχέσεις κάνουν. Μας δουλεύουν, έτσι. Ναι, γι' αυτό σου λέω, απόρρισα πόσο... Για να δω και ο Παπαδημητρίου τι έχει, περίμενε. Παπαδημητρίου έχει 77 και 38, πάλι μας δουλεύουν. Και ο Λάμπης έχει 97 και 83. Ναι. Και δεν είναι στην εφτάδα. Μάλλον μπερδεύτηκαν τα παιδιά. Μάλλον μπερδεύτηκαν, έχασε άδει καμία διάκριση. 97% και 83 άριστες και δεν τον έχουν ούτε στην πρώτη εφτάδα, ναι. Ούτε στη δεύτερη. Δεν ξέρω τι μαγεία έχει γίνει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε ποδόσφαιρο. Α, να ξαναπώ εγώ, συγγνώμη, άλλη μία. 23-10-287-3-8. 23-10-287-3-8. Σας περιμένουν προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στο Κατσάνιο την Τετάρτη 20 του μηνός στις 9 το βράδυ. Προσκλήσεις που έχουν αγοραστεί από φίλαθλο του Ηρακλή. Και τις δίνει απλόχερα σε εσάς που θα τηλεφωνήσετε στο 2310-287-38. Πάμε μπάλα. Επειδή δεν θα είμαι στο γήπεδο, θέλω να προσέξεις κάτι και να μου πεις τώρα. Στο γήπεδο της ΕΔΕΣΗ. Νεανικές αναμνήσεις. Ναι. Όταν πηγαίναμε παλιά, πριν ασχοληθώ με το χώρο, όταν οπαδίζαμε δηλαδή, ναι. Στην ΕΔΕΣΑ εκδρομή, ναι.
βάζανε τους φιλοξενουμένους, εμάς δηλαδή τους οπαδούς, σε ένα πέταλο στο οποίο δεν υπήρχε πέταλο, ήταν ορθίον, αλλά όχι μόνο ορθίον. Φίλε, δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι με χιόνια. Με συγχωρείς. Νονός. Που σε αυτό το πέταλο είχε και ένα υψωματάκι, φίλε. Έκανε μια κούρμπα έτσι από τσιμέντο και χώμα, τσιμεντωμένο χώμα, ας πούμε. Για τέλη 80 λες, αρχές 90. Λέω τέλη 80, αρχές 90, πού το κατάλαβες. Σιγά, τι ανακάλυψα την Αμερική, αφού τότε έπαιζε το Σάικο. Ναι, λοιπόν, και μολονότι ανεβαίναμε σε εκείνο το υψωματάκι για να δούμε, όσοι προλαβαίναμε να ανέβουμε, γιατί ήμασταν πολλοί, ναι. Για να δούμε το παιχνίδι καλύτερα, από το υψωματάκι, πάλι, φαντάσου πόσο χαμηλά ήταν αυτή η κερκίδα, πάλι οι διαφημιστικές επινακίδες μας στερούσαν το 1 τρίτο των δικτύων, της εστίας που ήταν μπροστά μας. Ναι. Δηλαδή τα γκολ που μπήκαν, επειδή ήταν χαμηλά τα γκολ, κάποια γκολ που μπήκαν, δεν είδαμε την μπάλα να μπαίνει στο πλεκτό. Το καταλάβαμε από τα συφραζόμενα της φάσης, εντός εισαγωγικών. Φοβερό. Ότι η μπάλα πηγαίνει μέσα. Γιατί βλέπαμε την πινακίδα εμείς μπροστά. Ναι. Να σου λύσω αύριο την απορία αν είναι ακόμα έτσι. Να πεις αν υπάρχει ακόμη αυτό το πέταλο των ορφείων με το... και αν υπάρχει ακόμα εκείνη η κούρμπα. Δηλαδή πρώτη φορά το έχω. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτό πώς να καταλάβεις. Δεν ήταν απλώς λίγο, ναι, χώμα. Ένας φίλαθλος που... Ένας φίλος που μας ακούει, ο Θοδωρής, μου γράφει ότι αυτό το πέταλο έχει γίνει πλέον πάρκινγκ. Α, είδες πως αλλάζουν, συγκινήθηκα τώρα. Ένα δάκρυ κυλά στη δεξιά παλιά του προσώπου μου. Ναι. Να πω κι άλλη παρένθεση. Να το πεις, Γιώργο. Σγέλωνα Αγκόρα Άρης για το Champions League 10-20. Αυτά ήθελα να ακούσω. 10-20. Δεν το άκουσε ο κόσμος. Πες το λίγο, γιατί μίλησα, πραγματικά το λέω. Σγέλωνα Αγκόρα Άρης 10-20. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, μόλις ξεκίνησε. Είναι παιχνίδι Champions League. Μετά τα παιδιά μας τα μπασκετικά που θα ακολουθήσουν θα πούνε λεπτομέρειες. Εμείς τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς τώρα. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε 10 λεπτά. Ναι, έχει γίνει πάρκινγκ αυτό. Τις καθημερινές, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, εκεί παρκάρουμε. Ας μας βοηθήσει λίγο ο φίλος. Τι πάρκινγκ αυτό, ήταν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή μέσα στο γήπεδο έχει πάρκινγκ. Προφανώς είναι, μένει στην Έδεσα. Περίμενε, μου γράφει τώρα, μου γράφει ταυτόχρονα. Μου λέει, αυτό το πέταλο έχει γίνει πάρκινγκ, τις καθημερινές εκεί παρκάρουμε, έτσι όπως ήταν, μπαίνεις από τη θύρα και παρκάρεις, προφανώς. Το νταμάρι υπάρχει, όχι, προφανώς για να έγινε πάρκινγκ δεν θα υπάρχει το νταμάρι, το υψωματάκι αυτό. Θα μας απαντήσει τώρα πάλι. Ναι, να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε πάρα πολλά Ηρακλάκια που μας ακούν από την Έδεσα και αύριο το περιμένουν πώς και πώς, γιατί μετά από χρόνια ο αγαπημένος Ηρακλής έρχεται στην πόλη τους. Βέβαια, μακάρι να ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτό και να πηγαίναμε στην Έδεσα να παίξουμε, ξέρω εγώ. Αυτά τα παιχνίδια που θυμάμαι εγώ είναι παιχνίδια με την Έδεσα να έχει πάρει ζουμπούλι και τέτοια πράγματα. Με Αναστασιάδη, προπονητή. Και τέτοιους παίκτες, ναι, έχει... Αυτά τα παιχνίδια θυμάμαι. Και με τον παράγοντα που είχε την περίφημη την Ατάκα. Εκείνη εκεί που έχει γίνει viral. Α, τον Τόλιο Μόλιο, πώς λεγόταν εκείνος, Τόγκος, Μόγκος, πώς λεγόταν. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ο παράγοντας της Έδεσας. Ναι. Συνεχίζει ο φίλος Θοδωρής και τον ευχαριστούμε από την Κιανόλευκη Έδεσα που μας ενημερώνει ότι είναι ανηφορική κερκίδα χωρίς καθίσματα και μπαίνουν τα αμάξια εκεί. Μάλιστα. Συγκινήθηκες πάλι. Αυτό που σου λέω εγώ, που θυμάμαι εγώ τότε, ήταν ένα άγαρμο πράγμα. Ναι. Ενώ ήταν λίγα όλη η κερκίδα. Ναι. Μέχρι το κάγκελο, αν έφευγες λίγο πιο πίσω από το κάγκελο, στο βάθος δηλαδή του πετάλου, είχε ένα υψωματάκι, έτσι, ένα τρίτο που το εκμεταλλευτήκαμε για να ανεβούμε πάνω, για να βλέπουμε από εκεί. Δηλαδή είχε ένα 40, 50, 60 πόντους υψωματάκι. Το ανέβαινες με μια δρασκυλιά, δεν ήταν τίποτα δύσκολο, ένα βήμα έκανες μόνο. Στο αγωνιστικό, ο Εδεσαϊκός φαίνεται να είναι από τις καλές ομάδες του ομίλου. Είναι αυτές οι πολύ σωστά που λένε οι μεσαίες ομάδες που στην έδρα τους μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Όπως ήταν η Νάουσα που την περιμέναμε δυνατή και όντως η Ηρακλής δυσκολεύτηκε πολύ. Κέρδισε βέβαια, αυτό μετράει. Έτσι το περιμένω το μάτς και αύριο. Στην Νάουσα το περιμένω. Να είναι δύσκολο. Φίλε, εγώ θα σου πω κάτι. Το παιχνίδι αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σου κρύβω ότι το φοβάμαι όσο δεν εξέφρασα ότι φοβόμουν το παιχνίδι στο Λαγκαδά. Ναι. Αλλά θα σου χρησιμοποιήσω μία φράση που χρησιμοποίησε σήμερα στην τελευταία προπόνηση ο Σάκης Αναστασιάδης προς τους παίκτες του, αγόρι μου. Ότι αυτό το παιχνίδι το κερδίζουμε και στέλνουμε μήνυμα σε όλον τον όμιλο
μην ξοδεύετε λεφτά για μεταγραφές. Ναι. Τελειώσαμε. Αυτό που είπα χθες. Γεια σας. Θα τους πεις ένα γεια σας, ναι, αύριο. Ναι. Γιατί ότι θα... αν το κερδίσουμε. Μπράβο. Και αυτό, του στέλνουμε μήνυμα μην ξοδεύετε χρήματα τον Ιανουάριο για μεταγραφές. Καθώς ήδη. Πολύ φιλοσοφημένο αυτό που τους είπε. Ήδη. Σωστά. Ήδη ο Αλμοπός έκανε την γκέλα του 0-3 τον Κυλκυσιακό και έμεινε πίσω. Ναι. Αύριο ο Άρης Παλαιοχωρίου κάνει το ρεπό του. Ναι. Δεν παίζει αύριο ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Που είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Και ναι. Ο Ηρακλής με νίκη στέλνει φυλάκια σε όλους τους από κάτω. Ναι, γιατί τι νίκη, αν την πετύχει, τι νίκη θα είναι με μια ομάδα από τις μεσαίες και δυνατές στην έδρα της. Ναι, που είναι δυνατή, ναι, που είναι δυνατή στην έδρα της. Ναι, και κατά τα ψέματα, επειδή αδικήσαμε τον Λαγκαδά, ο Λαγκαδάς έπαιξε αρκετά και έκοψε βαθμούς από τον... Θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Θα μπορούσε και να κερδίσει, ναι. Κάποιος τώρα θα πει, καλά κάναμε και λέγαμε αυτά που λέγαμε, γιατί πήρε τα πάνω του και... Ναι, ας το πει, κοντράρε το τον Άρη Παλαιοχωρίου. Αυτές οι ομάδες σαν τον Λαγκαδά, σαν την Έδεσα, δηλαδή οι ομάδες που δεν είναι καμπανιακός στον όμιλο, οι ομάδες αυτές είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες και ίσως και πιο δύσκολες από το να πας να παίξεις μέσα στο Παλαιό. Αυτό το Αλμοπός και Κυλκυσιακός 0-3 δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι. Ήτανε... Γιατί και ο Αλμοπός θεωρείται από τις ομάδες επίπεδου Εδεσαϊκού Μακεδονικού στην κατηγορία. Μα είναι η πρώτη φορά που έπεσε από την τριάδα και είναι πλέον τέταρτος γιατί ο Μακεδονικός τον προσπέρασε. Ναι. Τόσο καιρό ήταν τριάδα. Έχω δυσάρεστη είδηση. Μόλις τώρα ανακοινώνεται από το Γυμναστικό Σύλλογο μέσω του Facebook ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση από το Ηρακλής TV αύριο. Διαβάζω τι αναφέρει. Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Ηρακλή ότι η αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής μας ομάδας με τον Εδεσαϊκό στις 3 δεν θα μεταδοθεί από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ηρακλής TV. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του Εδεσαϊκού που δεν προέβαλε κανενός είδους εμπόδιο στο αίτημά μας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει σημαντικό πρόβλημα τεχνικής υποδομής στο γήπεδο, η μετάδοση δεν ήταν εφικτή. Το κανάλι μας θα επανέλθει στις ζωντανές μεταδόσεις στο εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής 17 του μηνός με αντίπαλο την Καρίτσα. Οπότε, Λίμπερο 107,4 και 90 λεπτά ραδιοφωνάκι. Το ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά υπάρχει βέβαια και άλλη λύση, έτσι. Λοιπόν, να τα λες υπάρχει καλά, υπάρχει και η λύση. Να επαναλαμβάνεις τις φάσεις, άκουσε με καλά, ας πούμε, το είπες όσο είπα στον αέρα. Ναι. Να επαναλαμβάνεις τις φάσεις, τα λεπτά, ναι. Γιατί κάνουμε και μια δουλίτσα εμείς. Α, για σένα αύριο θα δουλέψεις. Και τις αλλαγές, σε παρακαλώ. Εντάξει, πολύ. Εντάξει, αγόρι μου. Και μην κάνεις γνώριζε τις αλλαγές του Εδεσαϊκού, επειδή δεν τους ξέρει ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας. Θα τους λέω όλους εγώ, ρε. Ναι, φίλε, γιατί πολλές φορές μου κάνεις γαργαριζέ, σε παρακολουθώ. Όχι, δεν κάνω γαργαριζέ. Άσε το γαργαριζέ. Δεν κάνω γαργαριζέ. Εδώ άλλη φορά. Εδώ του Ηρακλή, εδώ την άλλη φορά είπα 4 αλλαγές και με πήρες τηλέφωνο, μωρέ. Ναι, στον Ηρακλή το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα στον Αχαρναϊκό. Ναι, αλλά με πήρες τηλέφωνο για τις 4 αλλαγές. Ναι, λέω, ρε φίλε, μήπως κάνεις κανένα λάθος. Ευτυχώς, τέταρτη αγωνιστική εγώ τον πήρα χαμπάρι ότι έχει 4 αλλαγές. Καλά είναι, μπορούσα μέχρι τώρα να μην το είχα καταλάβει. Όχι, μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, εδώ προχθές είπα ταλέπορος και πιπηλιάρης. Ποδοσφαιριστές ήταν του Φιλίππου Αλεξάνδρειας. Δεν θα πω τώρα αύριο. Θα τα πω όλα, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Απλά είναι, κακό, είναι κακό για τον κόσμο που ούτε στο γήπεδο μπορεί να πάει. Εννοώ στο γήπεδο του Εδεσαϊκού. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποιος που θα έλεγε να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω, τώρα που μαθαίνει ότι δεν θα υπάρξει η Ηρακλής TV, ίσως βάλει τη βενζινούλα του και τραβηχτεί στην Έδεσα. Ναι, αν είναι άνεργος, γιατί Τετάρτη 3 η ώρα το μεσημέρι, ρε φίλε, δεν ξέρω και πολλούς εργαζομένους που μπορούν να φύγουν από τη δουλειά τους. Όσους κάνουν δικές τους δουλειές. Και τι ώρα να το κλείσει το μαγαζί, ώρα 12 το μεσημέρι. Ξέρω, φίλο, που αύριο 12 η ώρα θα το βάλει λουκέτο, ναι. Α, εντάξει. Καλά. Δεν λέω ότι μπορούν να το κάνουν όλοι, προφανώς μπορεί και το κάνουν. Για να θυμίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Ζαγόρα, λουκέτος. Ο Θοδωρής είναι εκπληκτικός γιατί μου στέλνει και φωτογραφία από το παλιό πέταλο που μας περιέγραψες όπου παρκάρουν πλέον. Ναι, παρκάρουν πλέον, όχι, όπως είναι τώρα μου το στέλνει, που παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Α, μάλιστα, ναι. Άρα δεν είναι το παλιό πέταλο, είναι πώς έγινε τώρα. Πώς ήταν, μας το είπες εσύ. Το πώς είναι, λάθος, μας το έστειλε. Αν μπορώ να θυμηθώ καλά, όπως καθόμασταν εμείς και βλέπαμε προς το γήπεδο από το πέταλο, η κερκίδα, η μεγάλη δηλαδή, η κεντρική κερκίδα ήταν στο αριστερό μας χέρι. Ναι. Αριστερό μας χέρι, κερκίδα. Και έχει σε, κατά τη διάρκεια αγώνα, έχει κάποια αυτοκίνητα εκεί. Ναι. Και μου λέει ο φίλος ότι μάλλον θα τα ξέχασαν αυτοί εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπαίνεις από τη θύρα και το κάνεις πάρκινγκ. Μάλιστα. Ναι. Άρα εξυπηρετεί τον κόσμο που μένει στις πολυκατοικίες δίπλα στο γήπεδο, ε. Προφανώς.
Προφανώς, ναι. Για προφανώς, να προφανώς. Παρκάρουν εκεί. Πάντως, οι πιο χαρούμενοι θα είναι τα Ηρακλάκια της Έδεσας, που με είχαν εντυπωσιάσει πριν 2 χρόνια. Τώρα θα σε τρελάνω. Είχα βρεθεί πριν 2 χρόνια σε Final Four εφήβων βόλεϊ στην Έδεσα. Όπου φυσικά ο Ηρακλής τα κατάφερε. Και είχα δει πάρα πολλά Ηρακλάκια που μόνο που ήταν ο Ηρακλής δεν τους ένοιαζε το ότι ήταν εφηβική ομάδα του βόλεϊ. Πήγανε εκεί φωτογραφίες με την ομάδα, με αυτά, γιατί ήταν ο Ηρακλής. Πού τον βλέπουν τον Ηρακλή, κάθε μέρα στην Έδεσα δεν τον βλέπουν. Ναι, κάτι ναι, θα γίνει ναι, αύριο. Ναι. Χαμός θα γίνει. Αυτό με την Έδεσα είναι χαρακτηριστικές εκδρομές. Μια άλλη χαρακτηριστική που θυμάμαι ναι. ήταν 28 Αυγούστου, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βέρεια. Με ζέστη στη Λάρισα 45 Λάρισα. Βαθμών. Κερδίσαμε 0-1 πρώτη αγωνιστική Λάρισα Ηρακλής. Ποιος το βάλε? Μου φαίνεται ότι το είχε βάλει ο Πετσάνοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, αν ψάξεις να βρεις τώρα... Νομίζω έχεις δίκιο. Νομίζω έχεις δίκιο χωρίς να το ψάξω. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι από το πέταλο των φιλοξενουμένων, εκεί που στα τελευταία χρόνια έκαναν κερκίδα οι Λαρισαίοι, εκεί τότε ήταν το πέταλο των φιλοξενουμένων στο Αλκαζάρ, ναι. είχαμε σκάσει από τη ζέστη και πετούσαμε κατοστάρικα, παραδοσιακά κατοστάρικα κέρματα σε τυπάδες με νερά απ' έξω, οι οποίοι μας πετούσαν το μπουκάλι του νερό από έξω στην κερκίδα και διαπιστώσαμε ότι τα μπουκάλια δεν ήταν σφραγισμένα, ήταν απλώς πηγαίναν σε παρακείμενη βρύση και γεμίζαν άδεια μπουκάλια και μας πουλούσαν. Τι θα κάνανε εσύ νομίζεις? Ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ναι, δεν θα το ξεχάσω τι ποτέ. Θα κάνω. Πετσάνοβιτς είναι. Πρέπει να είναι Πετσάνοβιτς, πρέπει να έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ήταν 0-1, το 0-1 είναι σίγουρο. Ναι. Ήταν με γκολ του Πετσάνοβιτς, ήταν 28 του μηνός. Με διαιτητή τον Καλαθενό, δεν θα το ξεχάσω, με διαιτητή τον Καλαθενό, Ρόδου. Τώρα που μιλάς για Ηρακλή δεκαετίας 90, ναι. ο Σαπάνης στα τέλη του 90 δεν ήταν στον Ηρακλή. Βέβαια. Ο Σαπάνης ήταν και ο παίκτης που έβγαλε ο τη Ηλίας. Σέντρα. Ο Ηλίας ο Σαπάνης ήταν ο παίκτης που έβγαλε τη σέντρα στο πρώτο γκολ στη Τούμπα, στο δεύτερο παιχνίδι του Κωνσταντίνου στον Ηρακλή με Γιώργο Παράσκο. Στο 2-2. Στο 2-2, ναι. Στο 2-2. Το πρώτο γκολ το έβαλε με σέντρα, με κεφαλιά, με σούτ από, με κεφαλιά ή σούτ ήταν από κοντά. Σέντρα του Σαπάνη από τα δεξιά ήταν πάντως. Στην κάτω εστί. Προπονητής του Εδεσαϊκού, νομίζω. Είναι προπονητής του Εδεσαϊκού ο Ηλίας Σαπάνης, βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό το ανέφερα. Με προπονητή τον, με πρόεδρο τον Πέτρο Πασαλή. Με πρόεδρο τον Πέτρο Πασαλή, μάλιστα. Ναι. Βετεράνι, εκεί. Ναι, γενικά αυτό κάνουν στις ομάδες. Και στην Παναχαϊκή το... έχει Χαλκιά Κατσουράνη και έχει, είναι αυτό με τους βετεράνους. Ναι. Σγέλον Αγκόρα Άρης 25-31, γιατί θα με ρωτούσες. Έτοιμος ήμουν. 4,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πώς κλείνουμε, τι κάνουμε? Να μην κάνουμε προβλέψεις αυτή τη φορά, γιατί πρώτα απ' όλα θα δικήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και ο Σαπουτζής έδεσες βεβαίως το Δωρή. Δεν θα έχουμε προβλέψεις. Να μην κάνω. Όχι. Άστο. Τώρα γιατί με απογοητεύεις? Όχι. Άστο. Δεν χρειάζεται. Δεν. Άστο, μην να το ευλογήσουμε καλύτερα χωρίς πρόβλεψη. Να μην κάνω, Τις προβλέψεις σου τις ξέρω. Νίκη με Έδεσα, νίκη με Αμίντα, νίκη με Παναχαϊκή. Δεν χρειάζεται. Κάνω εγώ την πρόβλεψη της πρόβλεψης. Ναι, το θέμα δεν είναι το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το σκορ να βρούμε. Μακάρι να μας πάνε καλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο αύριο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό και έχει δίκιο ο προπονητής. Είναι παιχνίδι που στέλνει μήνυμα. Ναι, βέβαια, ξεκάθαρο μήνυμα. Ναι. Ποιο φοβάσαι πιο πολύ από τα τρία? Ένα θα μου πεις. Μην μου πεις όλα. Πιο πολύ από τα τρία. Το Έδεσα, το Αμίντα ή το Πάτρα? Ειλικρινά τώρα που το σκέφτομαι και τα τρία. Τι ήθελα και το είπα. Σου είπα ένα θα μου πεις. Από τα τρία. Είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, έτσι, εκγενετής. Δεν ξέρω. Είσαι αισιόδοξος. Ειλικρινά δεν ξέρω, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ λέω τρία στα τρία. Πιο μεγάλη εμπιστοσύνη έχω στο ποδόσφαιρο. Στην ομάδα την ποδοσφαιρική. Μετά στην ομάδα του βόλεϊ. Ναι. Αν μου αποδείξει ότι βρήκε τα πατήματά της. Και δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στην ομάδα μπάσκετ, τι να πω. Άλλωστε αυτό το δικαίωμα το κέρδισε εντός εισαγωγικών η ομάδα μπάσκετ, το να μην της έχουμε εμπιστοσύνη. Εγώ θεωρώ κομβικά και στα τρία παιχνίδια τα πρώτα ημίχρονα.
Τα πρώτα, στο βόλεϊ δεν υπάρχει πρώτο μήχρονο, το πρώτο σετ. Κομβικά, δηλαδή, αν ο Ηρακλής πάρει στην Πάτρα το πρώτο σετ, θεωρώ ότι θα κάνει αέρα μετά. Εάν στο μπάσκετ πάει όπως με τον Εθνικό και είναι 8 με 10 πόντους, δεν νομίζω να την ξαναπατήσει και θα τον κερδίσει τον Αμίντα όπως κέρδισε τον Εθνικό. Και αν στο ποδόσφαιρο προηγηθεί όπως προηγήθηκε στην Άουσα, βέβαια. Κουτσά στραβά, θα το πάρει. Ότι δεν πάει ο Γιώργος Ματζιούκης να μας λέει ότι 0-0 ακόμα το παιχνίδι, πάμε για επαγγελματική νίκη, άστο καλύτερα. Το θέμα είναι να προηγηθεί. 0-1 ημίχρονο. Μην περιμένεις επαγγελματική νίκη. Το καλό είναι να πας στα αποδυτήρια με 0-1. Αυτό είναι. Ναι, στο Καφτατζόγλιο μόνο το κάνεις αυτό. Μην την περιμένεις στο 85 και στο 90, γιατί δεν έχουμε και φυσικές δυνάμεις. Ναι, εκεί σφίγγει το πράγμα. Εκεί σφίγγει το πράγμα. Και γι' αυτό άλλωστε να δώσουμε και ένα tip. Ναι. Ίσως μετά από πάρα πολύ καιρό ο Σάκης Αναστασιάδης σκεφτεί να κάνει έστω και μία κίνηση αλλαγή στη βασική ενδεκάδα. Σε αυτό το... Ναι, γιατί η ενδεκάδα το έχει καμιά 7-8 παιχνίδια που είναι ολόιδια. Είναι ολόιδια, ίσως να πούμε ότι είναι υποψήφιος ο Χαραλάμπος ο Ιφαντίδης να μείνει στον πάγκο. Ναι, λογική αλλαγή. Και να τον αντικαταστήσει ή ο Βλαδίμηρος Αβελίδης ή ο Γιώργος Γκουτζίδης. Λογική αλλαγή, γιατί και ο Πτηνόπουλος είναι ανεβασμένος. Ο φιλέ, τώρα είναι ανεβασμένος. Θα πούμε σε μια τέτοια καθανιακή συζήτηση, αλλά η τετράδα των τερματοφυλάκων. Ναι. Η τετράδα των τερματοφυλάκων όπως είναι. Ναι. Δηλαδή Αμπάρης, Βοσνιάδης, Γιούδας και Γόμος. Ναι. Ο Ρεβιθόπουλος, ο Καραντασιάδης, ο Καστριτσέας, ο Παναγιωτούδης όταν με το καλό επανέλθει, ο Πτηνόπουλος, ο Ρόβας και ίσως ο Παπαδόπουλος λόγω του ότι είναι πολύ εργατικός και καλός εσταδόρος, μπορούν κάλλιστα να μπουν στον ανελκυστήρα και να ανέβουν με την ομάδα στην Football League. Δεν ξέρω αν θα υπολογίζονται και εκεί για βασική ή για... Αλλά να σταθούν επάξια. Έχει ξεχωρίσει ένα team, το οποίο το εκτιμούν τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση, και μέσα σε αυτό το team, με αυτή την αφορμή στο είπα, είναι και ο Πτηνόπουλος, ο οποίος δείχνει εξαιρετικά σημάδια τεχνικής. Στα τελευταία μάτς έχει ανέβει πολύ, είναι βελτιωμένος. Ναι. Ναι. Πάμε να ζεσταθούμε, να βάλουμε κανένα τζάκι Βολκάνο τώρα να φύγουμε. Βάλε, βάλε και δύο αν μπορείς να κάνουν καλύτερη δουλειά. Δύο στο ίδιο δωμάτιο δεν γίνεται, ρε Χαρίλα, γίνεται. Δύο. Δύο στο ίδιο δωμάτιο γίνεται. Στο ίδιο σπίτι. Α, εντάξει. Εντάξει. Ένα σπίτι έχει πολλούς χώρους. Βάλε ένα στο υπνοδωμάτιο να τον μπουμπονίσεις, να κοιμάσαι σε φούρνο και ένα στο καθιστικό σου σαλόνι. Βολκάνο όμως, Να είσαι ωραίος, ναι. Βολκάνο όμως. Τι θα πει βολκάνο. Βολκάνο σε ποια γλώσσα θες να το μεταφράσω. Οπουδήποτε. Ηφαίστειο νομίζω. Μπράβο, αγόρι μου. Ευχαριστώ, μπαμπά. Θαυμάσια θα έλεγα. Ο Βασίλης ο Καβαδίας μου λέει να το πω και στα σουηδικά. Η Σιελόρια τι κάνει. Ποια? Σιελόρια. Ξανά, άλλη μία. Σιελόρια. Α. Αυτό που παθαίνεις όταν σου τρέχουν τα σάλια. Σιελόρια λέγεται. Δεν το ξέρω τι κάνει. Έχει ένα αποτέλεσμα έλεγες τόσο. Σγέλον αγκόρα ρε Χαρίλα, όχι Σιελόρια. Α, συγγνώμη, Σιελόρια νόμιζα. Ναι, εντάξει. Σγέλον αγκόρα Άρης 26-34. Φεύγουμε. Να μας τα λες αυτά. Φεύγουμε, ακολουθεί στα μάτια Μουρελής με Νίκο Μοσχοβίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα τα μπασκετικά παιδιά έτσι να μας μορφώσουν έτσι, και μπασκετικός. Καλή επιτυχία αύριο στις ομάδες. Με το καλό. Πάντοτε επιτυχίες, πάντοτε επιτυχίες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, αδερφέ μου. Να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Τζάκια Βολκάνο ήταν κοντά μας. Ρετζίκη, Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 1-23-16-76-643. Ενεργειακά τζάκια ελληνικής κατασκευής. Και άμα σας παίρνει, βάλτε και δύο, όπως λέει ο Χαρίλαος. Να ζεσταθείτε ακόμα περισσότερο. Νίκος Μοσχοβίτης, Σταμάτης Μουρολής, Μπασκετούπολη, Μπάσκετ Σίτι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να πω τελευταία φορά πριν το διάλειμμα. Σγέλον Αγκόρα Άρης 26-35. 1 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου.